επιστρέψαμε στην Ματέρα το καλοκαίρι, κάνει ακόμα πιο γοητευτική την Ιταλική πόλη. Τον Ιούλιο 1969, ο άνθρωπος περπάτησε για πρώτη φορά στην επιφάνεια της Ελληνής. Η 50η επέτειος αυτής της τόσο σημαντικής στιγμής στην ανθρώπινη ιστορία γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο. Η Ματέρα φιλοξένησε μερικές εκδηλώσεις με αφορμή την προσελήνωση του Απόλλου 11. Οι εορτασμοί στη Ματέρα ξεκίνησαν με την προβολή σε παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Το Ιταλικό Φεγγάρι» σε σκηνοθεσία του Ρενάτο Καντόρε, προς τιμή του Ρόκο Πετρόνε. Ο Πετρόνε μεγάλωσε σε ένα μικρό χωριό δίπλα στη Ματέρα. Ήταν μηχανολόγος μηχανικός στη NASA και συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της συγκεκριμένης αποστολής. Ο Ρόκο Πετρόνε είναι ένα καταπληκτικό παράδειγμα αυτού που αποκαλούμε αμερικανικό όνειρο. Αρκεί να σκεφτούμε ότι οι γονείς του ήταν φτωχοί αγρότες που έφυγαν από το Σάσο Ντι Καστάλντα το 1921. 48 χρόνια αργότερα, ο γιος τους ήταν επικεφαλής του project που αφορούσε στην εξερεύνηση της Ελληνής. Αυτό ακριβώς είναι το αμερικανικό όνειρο. Αυτό είναι ένα μαγικό βράδυ στη Ματέρα. Η πόλη γιορτάζει και στο επίκεντρο είναι όλα αυτά που συνέβησαν τον Ιούλιο του 1969. Οι άνθρωποι που ζούσαν τότε μοιράζονται με τους υπόλοιπους τις αναμνήσεις τους από την ιστορική εκείνη στιγμή. Όταν είδαμε τον πρώτο άνθρωπο να περπατά στη σελήνη, όταν τον είδαμε να περπατά, να πηδά, ήταν κάτι μοναδικό. Ήταν πανέμορφο, πολύ συγκινητικό. Παρακολουθούσα βήμα-βήμα αυτό που συνέβαινε. Όταν άγγιξε την επιφάνεια της Ελλήνης και είπε «την άγγιξα», όλοι σηκωθήκαμε και χειροκροτούσαμε. Το πιο σημαντικό γεγονός του Σαββατοκύριακου ήταν η πολυμεσική παράσταση «Apollo Soundtrack». Η 12-μελής βρετανική μπάντα Icebreaker ερμήνευσε τη μουσική της παράστασης για πρώτη φορά εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό που θα ακούσετε απόψε είναι η διασκευή που κάναμε σε ένα άλμπουμ που φτιάξαμε ο αδελφός μου Brian Eno, ο Ντάνι Λανουά και εγώ το 1983. Ήταν το soundtrack για μια ταινία που περιελάμβανε όλο το αυθεντικό υλικό της NASA. Αλλά αυτό έγινε κάτι πολύ πιο μεγάλο από ό,τι φανταζόμασταν. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα που είμαι εδώ. Έχω πάει σε αρκετά μέρη στην ζωή μου. Αυτό είναι σίγουρα ένα από τα πιο όμορφα. Για μένα λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα όνειρο. Με σπουδαίες εκδηλώσεις, η Ματέρα τίμησε την αποστολή Απόλλου 11. Θα επιστρέψουμε στην πόλη για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο αυτών των 12 έντονων μηνών που έζησε η Ματέρα ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.